Την έντονη διαμαρτυρία του για το γεγονό ότι η ΔΕΙΑΚΣ δεν δέχεται ηλεκτρονικέ πληρωμέ, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο σε εποχή με capital control, εκφράζει με ανοιχτή επιστολή του στα μέσα ενημέρωση σε ένα συμπολίτη. Παράλληλα, εκφράζει δυσαρέσκεια για τη στάση των υπαλλήλων που αρνήθηκαν να δεχτούν ηλεκτρονική πληρωμή και ζητά τη γνώμη του Δημάρχου και τη νομική υπηρεσία. Ο πολίτης λοιπόν στην επιστολή του τονίζει ότι οι υπάλληλοι στην ΤΕΙΑΚΣ αρνούνται κατηγορηματικά να πληρωθούν τους λογαριασμούς νερού με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τα μετρητά ενώ του ζητήθηκε πολλές φορές να πληρωθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού και δεν το δέχονται. Επιπλέον όπως σημειώνει τον απείλησαν ότι θα του κόψουν το νερό αν εκδοθούν τρεις λογαριασμοί. Μάλιστα, όπω προσθέτει ο πολίτη, ο Δήμος Ξάνθη ίσω είναι ο μοναδικό Δήμος που δεν επιτρέπει τραπεζικέ πληρωμέ μέσω του συστήματο Δία, κάτι που ζητάει εδώ και χρόνια από του υπαλλήλου και το μόνο που έχουν να το απαντήσουν είναι να πληρώνει όποτε τον βολεύει σωρευτικά όλου του λογαριασμού. Κανείς βέβαια δεν είπε ότι όλα αυτά τα χρόνια πληρώνει τόκους περιμερίας. Τον τελευταίο καιρό όμω, δεδομένων των ειδικών, ο πολίτη είναι αδύνατο να συγκεντρώσει 200 ευρώ σε μετρητά, ζητώντας να πληρώσει με τραπεζική κατάθεση, αν όχι με δίας, όπω γίνεται σε όλου του Δήμου της χώρας. Με δεδομένη λοιπόν την προαναφερθήσα κατάσταση, ζητά να πληροφορηθεί την επίσημη θέση τη Διοίκηση της, της Δειάξ και του Δήμου Ξάνθη, βάσει του νομοθετικού πλαισίου που προκύπτει και από τη δεσπούσα θέση που κατέχει η επιχείρηση Ξάνθη. Επειδή όμως, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, είναι πολύ μικρός, ακόμη και να ασχοληθούν οι υπάλληλοι μαζί του, ζητά και τη βοήθεια των τοπικών μέσων για να λυθεί ένα πρόβλημα που μπορεί η ΔΕΙΑΞ να ισχυρίσει το ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το αντιμετωπίζουν πολλοί συντημότες.